Χαίρετε κυρίες και κύριοι, γεια σας αγαπητοί φίλοι της εκπομπής «Ένα βιβλίο, ένα ταξίδι». Στο ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής θα ταξιδέψουμε μέχρι τον πανέμορφο Βόλο για να δούμε δύο λευκώματα πολύ σημαντικά του Δήμου Βόλου. Το πρώτο είναι το «Μνήμες προσφύγων, οι μικρασιάτες πρόσφυγες στο Βόλο» και το δεύτερο, ο φωτογράφος Κώστας Ζημέρης, «Αναδρομή στο έργο του». Για να γνωρίσουμε καλύτερα τα δύο λευκώματα θα μας μιλήσει η κυρία Έγλη Δημόγλου, προϊσταμένη Διεύθυνσης Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δήμου Βόλου. Γεια σας κυρία Δημόγλου. Κυρία Δημόγλου, με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Εσείς γεια σας, εγκάρδιους χαιρετισμούς από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ, ανταποδίδουμε. Τι κάνει ο Βόλος? Ο Βόλος αυτές τις μέρες είναι ηλιόλουστος και ανοιξιάτικος. Ανοιξιάτικος, ε. Ναι. Από ό,τι είδα, δραστηριοποιήσετε πάρα πολύ στο θέμα των εκδόσεων. Ναι, αρκετά. Να υπενθυμίσω ότι από το 2001 στο 2011 έκδιδα με το περιοδικό «Εν Βόλο», που είναι γνωστό ευρύτερα από το Βόλο. Και βεβαίως, ναι, έχουμε ένα εκδοτικό πρόγραμμα αρκετά σημαντικό γύρω από την πόλη και την περιοχή. Ο Βόλος είναι μια πόλη που έχει πλούσια πολιτισμική παράδοση. Θα έλεγα ότι ναι, αν και όλες οι πόλεις έχουν, έχει και εκείνος βεβαίως σημαντική πολιτιστική παράδοση και πολιτιστική δράση. Αυτό είναι το σημαντικό, ειδικά, ιδιαίτερα από τη μεταπολίτευση και μετά. Να πάμε στο πρώτο λεύκωμα, «Μνήμες προσφύγων, οι μικρασιάτες πρόσφυγες στο Βόλο». Ήρθαν πολλοί πρόσφυγες στο Βόλο? Ήρθαν περίπου 13.000 άνθρωποι. 13.000. Για να το καταλάβουμε όμως το μέγεθος, να πούμε ότι ουσιαστικά αμέσως αυξήθηκε ο πληθυσμός της πόλης κατά 30%. Mm-hmm. Άρα για την πόλη ήρθαν πολλοί μικρασιάτες πρόσφυγες στο Βόλο, ναι, πραγματικά. Πώς ήταν ο Βόλος ως τόπος υποδοχής αυτών των προσφύγων? Ο Βόλος ήδη ήταν σημαντική εμπορική και βιομηχανική πόλη. Βεβαίως έχει προηγηθεί και η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, πράγμα που σημαίνει ότι ενώ στο 1920 ήταν πολύ σημαντικό το λιμάνι του Βόλου, μετά χάνει τα πρωτεία που είχε στην περιοχή και τα ανακτά η Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά, αρχίζει και μετασχηματίζεται εκείνη την περίοδο σε πολύ σημαντική βιομηχανική πόλη της ελληνικής περιφέρειας. Όταν ναι. Έρχονται βεβαίως οι πρόσφυγες, πρέπει να πούμε ότι ο Βόλος είναι μια πόλη που ιδρύθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα εξαιτίας του λιμανιού και ως πόλη των ευκαιριών. Οι άνθρωποι όταν έρχονται εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο βεβαίως να τους προσφέρει όλα αυτά που πρέπει να προσφέρει στους πρόσφυγες. Περνάνε δηλαδή ένα μεγάλο διάστημα, τουλάχιστον μία δεκαετία, που η κατάσταση δεν είναι καλή. Επιτάσσονται σπίτια, αποθήκες, βιομηχανίες, οι άνθρωποι μένουν, φτιάχνουν παραπήγματα σε διάφορες πλατείες. Είναι πραγματικά δύσκολη η κατάσταση. Τα έργα υποδομής δεν είναι αρκετά, όπως πιθανόν το καταλαβαίνει κανείς. Υπάρχουν μολυσματικές ασθένειες πολλές που εκείνη την περίοδο. Είναι δύσκολα. Ποιες είναι οι επιμέρους ενότητες αυτού του ενδιαφέροντος λευκώματος? Οι ενότητες είναι, ξεκινάμε με υλικό από την πατρίδα, δηλαδή υλικό, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, ταυτοπροσωπίες που έχουν φέρει μαζί τους οι άνθρωποι. Κυρίως από πού ήρθανε, από ποια μέρη της Μικράς Ασίας? Κυρίως μικρασιάτες στο Βόλο. Το 80% των ανθρώπων που αποκαταστάθηκαν, επειδή στο Βόλο έγινε αστική αποκατάσταση βέβαια, είναι από τη Μικρασία και τα παράλια, δηλαδή από Σμύρνη και παράλια και τα προάστια της Σμύρνης. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν και δεξιότητες και τεχνογνωσία σε μια σειρά πραγμάτων. Και ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου είναι βεβαίως που εργάστηκαν οι πρόσφυγες, εργάστηκαν στο λιμάνι γιατί ήρθαν εδώ πολλοί εγκλεζονησιώτες, εργάστηκαν στη βιομηχανία, έκαναν τα κινητά μαγαζάκια, τα οποία μεταξελίχθηκαν σε εμπορικά μαγαζιά. Και βεβαίως υπήρχαν και βιομήχανοι όπως ο Τιμετζόγλου που έκανε το μεγάλο μεταξουργείο στην Νέα Ιωνία του Βόλου, αλλά και αργότερα παράρτημα στην Αθήνα. Μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι δώσαν ζωή. Ναι, δώσαν ζωή. Καταρχήν
Αύξησαν τον πληθυσμό, έδωσαν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Υπήρχαν πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες μπήκαν στην αγορά εργασίας. Αυτό δεν ήταν συχνό το φαινόμενο εκείνη την εποχή, παρόλο που είχε προηγηθεί και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Άλλαξαν τα ήθη. Βεβαίως έχουμε πολλές επιρροές και στη γυμνασία και βεβαίως στον αθλητισμό. Ιδρύθηκε το πρώτο ποδοσφαιρικό σωματείο, η Νίκη Βόλου το 24, αμέσως που, με το που ήρθαν, να έδωσαν ζωή. Με ποιους συλλόγους συνεργαστήκατε για το λεύκωμα αυτό? Συνεργαστήκαμε με τους τρεις συλλόγους οι οποίοι ασχολούνται με τους, έχουν σαν αντικείμενό τους τη διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς των μικρασιατών προσφύγων και των Καπαδοκών, δηλαδή με το Σύλλογο Καπαδόκων, με την πολιτιστική εστία μικρασιατών Ίωνες και με τον πολιτιστικό σύλλογο το Εγκλεζονήσι. Να δούμε λίγο και τον Κώστα Ζημέρη. Μιλήστε μας για αυτόν να τον δούμε άνθρωπο. Τον Κώστα Ζημέρη. Ο Κώστας Ζημέρης είναι φωτογράφος, είναι πολύ γνωστός στο Βόλο επειδή ακριβώς κατά διαστήματα μεγενθυνόταν οι φωτογραφίες του και κοσμούσαν διάφορα σπίτια ή μαγαζιά. Δεν είναι γνωστός στην ευρύτερη Ελλάδα ούτε και το πολυσχηδές έργο του. Γεννήθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα, μαθήτευσε και δούλεψε στην Αμερική και έρχεται στο Βόλο το 1918. Από τότε για 60 χρόνια φωτογραφίζει ουσιαστικά όλες τις σημαντικές ή λιγότερα σημαντικές στιγμές του Βόλου. Εκτός από τα πορτρέτα, τα οικογενειακά και τα ατομικά, εκτός από τις απόψεις της πόλης, φωτογραφίζει τη βιομηχανία, φωτογραφίζει τις παρελάσεις, φωτογραφίζει, είναι από ό,τι φαίνεται καλύπτει τις δράσεις του μεταξικού καθεστώτος, καλύπτει αργότερα τις δράσεις του ΕΑΜ, τη φιλανθρωπική δράση όπως με το σχέδιο Μάρσαλ. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε μια πολύ καλή αποτύπωση της ιστορίας του Βόλου μέσα από το φακό του Ζημέρη. Πολύτιμο εργαλείο της τοπικής ιστορίας δηλαδή. Και όχι μόνο, νομίζω ότι έχει μια θέση και στην ιστορία της ελληνικής φωτογραφίας ακριβώς επειδή φωτογράφησε πολλά και διαφορετικά πράγματα σε καιρούς που δεν ήταν συνηθισμένο, όπως για παράδειγμα το φωτορεπορτάζ ή το να φωτογραφίζεις αρχαιότητες. Άρα έχει μια πολύ σημαντική θέση στην, και νομίζω και στην ελληνική φωτογραφία και πρέπει να πούμε ότι με τον Κωνσταντίνο Ζημέρη τώρα αρχίζουμε γιατί έχουμε στην κατοχή μας περίπου 15.000 γυάλινες πλάκες και αρνητικά και έχουμε δει μόνο τα 5.000 αυτή τη στιγμή. Πέθανε το 1980? Πέθανε το 1980, ναι. Τι άλλο ετοιμάζετε, κυρία Δημόγλου? Αυτή τη στιγμή βεβαίως είναι το έτος για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή και είναι μια αφορμή αλλά και μια ευκαιρία να δούμε κάποια ιδιαίτερα πράγματα. Αυτό που μας απασχολεί είναι δύο πράγματα θα μας απασχολήσουν εμάς ως Διεύθυνση Αρχείων και Μουσείων και Βιβλιοθηκών. Το πρώτο είναι να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε ό,τι διασώθηκε από την πρώτη γενιά προσφύγων, από αυτούς που ήρθαν, δηλαδή ό,τι έφεραν μαζί τους, τα υλικά τεκμήρια, αλλά βεβαίως και οι ιστορίες τους και να δούμε με τον τρόπο που παραδόθηκαν και στις επόμενες γενιές. Αυτό θα είναι το αντικείμενο μιας έκθεσης και ενός λευκώματος προγραμματίζουμε. Το δεύτερο είναι ότι με αφορμή τη ζωή που έδωσαν οι πρόσφυγες του Βόλου, έχουμε καλέσει καλλιτέχνες να εμπνευστούν από αυτό και τον Οικαστικό Σύλλογο Βόλου, αλλά και ανεξάρτητους πολύ γνωστούς καλλιτέχνες, οι οποίοι θα εκθέσουν όλη αυτή την περίοδο οικαστικές εγκαταστάσεις στο Μουσείο της Πόλης. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλες αυτές τις σημαντικές δραστηριότητες. Εμείς είμαστε εδώ για να τα προβάλλουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Δημόγλου για αυτή την συνομιλία. Δύο πολύ σημαντικά λευκώματα. Και τώρα να καλωσορίσω στο στούντιο και στην εκπομπή έναν εξαίρετο ιστορικό και συγγραφέα, τον κύριο Ευστάθιο Πελαγίδη. Καλωσορίστε κύριε Πελαγίδη. Καλώς ήρθαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λουκά που συμμετέχω σε αυτό το περιώνυμο πρόγραμμα «Ένα βιβλίο, ένα ταξίδι» του Δήμου Θεσσαλονίκης και θα παρουσιάσω ένα βιβλίο που αποτελεί
ολοκληρώνει μια τριλογία προσφυγική. Μάλιστα. Είναι το βιβλίο «Μακεδονία, κυβωτός των ξεριζωμένων Ελλήνων, 1913-1930, οι 1385 προσφυγικοί οικισμοί και η καταγωγή των προσφύγων κατά περιοχές και χώρες προέλευσης». Σελίδες 605. Δύσκολο έργο, κύριε Πελαγίδη, ε. Δύσκολο. Έχω πάει στην Γενέβη της Ελβετίας. Οι πηγές του προσφυγικού είναι στην Γενέβη, γιατί η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, όχι η Επιτροπή, το Αποκατάστασης, έστελνε στη Γενέβη, στην Κοινωνία των Εθνών, κάθε τρεις μήνες έκθεση για τα... Αναφορά. Αναφορά, έτσι. Έστελνε και εδώ στο Υπουργείο Γεωργίας, αλλά εδώ τα κάψανε. Ευτυχώς εκεί τα διατηρούν και από εκεί πήγα και τα πήρα. Πόσα χρόνια ασχολείστε με το προσφυγικό? Από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Mm-hmm. Του 90 και συνέχεια. Διότι η προσφυγική Ελλάδα καλύπτει το θέμα πανελλαδικά. Η ιστορία του χωριού μου προσφυγικού καλύπτει το θέμα από πλευράς οικισμών και αυτό εδώ από πλευράς περιφέρειας. Η Μακεδονία μάλιστα έχει συγκεντρώσει το 52%, δηλαδή τους περισσότερους πρόσφυγες και γι' αυτό έχει μεγάλη βαρύτητα και μεγάλη σημασία. Ποιο είναι το χωριό σας? Η Νόη Καστοριάς. Προσφυγικό χωριό? Προσφυγικό. Μικρασιάτες ή πόντιοι? Με 2-3 οικογένειες εντοπίων. Μικρασιάτες ή πόντιοι? Οι περισσότεροι είναι πόντιοι. Οι εξ Ανατολών είναι πόντιοι. Mm-hmm. Από τον Πόντο, τον Δυτικό και τον Ανατολικό Πόντο. Όπως λέει ο κύριος Βακαλόπουλος, η πρωτοτυπία που έχετε, έτσι, είναι ότι για πρώτη φορά ένα βιβλίο φέρνει στο φως στοιχεία για όλους ανεξαιρέτως τους πρόσφυγες και καταγράφει τους 1385 προσφυγικούς οικισμούς, 1923-1930, για πρώτη φορά. 1913-1930. Καταγράφονται. Α, ναι, για πρώτη φορά, βέβαια. Mm-hmm. Για πρώτη φορά. Θα λέγαμε ότι ύστερα από 90 χρόνια περίπου, ναι, 100 χρόνια περίπου έχουμε από τότε που έγινε η συμφορά, από το 22 ας πούμε, λίγα χρόνια είναι, σχεδόν 100 χρόνια, γράφεται για πρώτη φορά το έπος των προσφύγων. Το χαρακτηρίζω αυτό, το έπος των προσφύγων. Mm-hmm. Ο Μορκετάου μιλούσε για έπος των προσφύγων εν τη πράξη, δηλαδή με τα έργα τους, με τη συμμετοχή τους, με την ανάπτυξή τους, πραγματοποίησαν εν δράση το έπος των προσφύγων. Εγώ το πραγματοποιώ εν λόγω με αυτό το βιβλίο. Σε τι επικεντρώνεται η έρευνά σας? Η έρευνά μου επικεντρώνεται στην αύξηση των προσφυγικών ρευμάτων και στην αναμόρφωση του πολιτιστικού και οικονομικού τοπίου της Μακεδονίας και της χώρας γενικότερα. 100 χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Στην αναμόρφωση ακριβώς του οικονομικού και πολιτιστικού τοπίου. Συγκεκριμένα θα δώσω κάποια στοιχεία γι' αυτό. Σας ακούμε. Λοιπόν, καταρχήν τα ρεύματα τα οποία κατέκλυσαν τη Μακεδονία και την Ελλάδα από το 12 μέχρι το 20, μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε περίοδο γενοκτονίας. Mm-hmm. Το 1910 πάρθηκε η απόφαση της γενοκτονίας από τους νεότουρκους Ενβέρ Ταλάτ Τζεμάλ και η οποία έλεγε ότι αργά ή γρήγορα πρέπει να εκτουρκιστούν όλοι οι μη μουσουλμάνοι, Οθωμανοί υπήκοοι. Οι χριστιανοί δηλαδή, οι Έλληνες, οι Αρμένοι, οι Ασσύριοι. Εδώ δεν περιλαμβάνονται οι Εβραίοι, υποθέτω, διότι ο Μορκεντάου ήταν πρεσβευτής της Αμερικής, ο οποίος είναι Εβραίος ο Μορκεντάου. Mm-hmm. Και έπαιξε ρόλο αυτό mm-hmm. που δεν περιλαμβάνονται. Mm-hmm. Πάντως όλοι οι χριστιανικοί λαοί. Επομένως, το 1910 δρομολογεί την γενοκτονία και έχουμε μέχρι το, από το 12 μέχρι το 20, 500.000 πρόσφυγες mm-hmm. από την Τουρκία. Έχουμε αυτόν τον πίνακα, τον βλέπουμε. Βέβαια. Mm-hmm. Τώρα, το ρεύμα των 500.000 προσφύγων της περίοδου 12 με 20 ενισχύεται πολύ περισσότερο από τη μικρασιατική καταστροφή. 22 με 23, οι 500.000 ανεβαίνουν σε 1.150.000. Mm-hmm.
Οι 500.000 ανεβαίνουν σε 1.150.000, εννοείται με ξεριζωμό όλοι αυτοί. Και ένα υπόλοιπο Ελλήνων που ήρθαν στην Ελλάδα στα πλαίσια της ανταλλαγής, γιατί το 23 έχουμε τη συνθήκη, τη σύμβαση ανταλλαγής της Λοζάνης, 23 με 24, κάπου 214.000 ήρθαν στα πλαίσια της ανταλλαγής, αλλά οι περισσότεροι ήρθαν πάλι ξεριζωμένοι και με ανταλλαγή ήρθαν μόνο 139.000, δηλαδή ούτε 10% από το σύνολο. Από το σύνολο του 1.364.000 που ήρθαν εδώ, πανελλαδικά. Οι περισσότεροι με βίαιο τρόπο. Με βίαιο τρόπο. Ενώ οι μουσουλμάνοι που έφυγαν από εδώ, έφυγαν με άνεση και με τη βαλίτσα τους και με όλη τη φροντίδα, ακόμη και με δικά μας καράβια, ενώ έπρεπε να έρθουν τουρκικά καράβια, πήγανε μέχρι την Τουρκία. Λοιπόν, εκτός από το 1.136.000 από την Τουρκία, στην ίδια περίοδο 14 με 30 από τη Ρωσία, την Τζαρική και την Κομμουνιστική. Έτσι έχουμε επίσης με ξεριζωμό άφηξη 60.000 προσφύγων. Διότι επί μεν Τζαρικής εποχής φούντωσε ο πανσλαβισμός, και η διαμονή τους ήταν προβληματική και έφυγαν, και επί κομμουνισμού από το 20 και μετά την είχαν εμφύλιο πόλεμο. Ναι. Η Τσαρική με τους κομμουνιστές. Λοιπόν, και μετά το 20 που επικράτησε ο κομμουνισμός κήρυξε τον πόλεμο κατά του ελληνικού στοιχείου, διότι η Ελλάδα πήρε μέρος σε εκείνη την εκστρατεία της Ουκρανίας. Μάλιστα. Που κήρυξαν οι σύμμαχοι για να υποστηρίξουν τους Τσαρικούς. Πήρε μέρος και αυτό έγινε αιτία ώστε να στραφεί το σύστημα το κομμουνιστικό, το σοβιετικό καλύτερα, εναντίον των Ελλήνων. Και γι' αυτό το λόγο ήρθανε στα πλαίσια από το 14 μέχρι το 30 άλλοι 60.000. Υπήρξαν και Έλληνες που εκτοπίστηκαν στη Σιβηρία, στην Τασκένδη. Αυτό έγινε περισσότερο στη δεκαετία του 40 από τον Στάλιν. Μάλιστα. Στην Τασκένδη, βεβαίως στην Σιβηρία. Στη Λιθουανία, έχω πάει σε συνέδριο στη Λιθουανία από τον Ελληνισμό εκεί, ήταν τα εγγόνια των εξορισθέντων που κάθε δύο χρόνια κάνουν ιστορικά συνέδρια ελληνικά καθαρά, παρόλο που δεν γνωρίζουν ούτε γρή ελληνικά, μιλούν μόνο λιθουανικά ή ρωσικά, αλλά είναι ορθόδοξοι και στην καρδιά τους είναι Έλληνες. Στην καρδιά τους είναι Έλληνες. Λοιπόν, αυτό είναι το μέγεθος του πληθυσμού λοιπόν που ήρθε εξ Ανατολών και από τη Ρωσία και το οποίο αναμόρφωσε το πολιτιστικό και οικονομικό τοπίο της χώρας. Αλλά πρέπει να πούμε ότι καταρχήν προηγήθηκε η ίδρυση της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, η οποία συγκροτήθηκε από την Κοινωνία των Εθνών στη Γενέβη, από την Κοινωνία των Εθνών. Ήταν ο Μιχαλακόπουλος ο οποίος έπαιξε το σημαντικότερο ρόλο και αυτή η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων οργάνωσε την αποκατάσταση των προσφύγων με τα επικιστικά γραφεία. Η Μακεδονία είχε 17 επικιστικά γραφεία της Θεσσαλονίκης, του Λαγκαδά, της Πιερίας, του Κυλκής, της Φλόρινας, Καστοριάς, Εωρδέας, Βέρειας, Γιαννητσών, Αξιούπολης, Χαλκιδικής, Συντικής, του Σιδηροκάστρου είναι η Συντική. Με τι αρμοδιότητες? Για να αποκαταστήσουν τους πρόσφυγες, τους αγρότες πρόσφυγες, με ένα σπίτι και ένα κλήρο, οπωσδήποτε. Μάλιστα. Και έτσι αποκαταστάθηκαν κάπου 145.000 αγροτικές προσφυγικές οικογένειες. Στους 1.385 οικισμούς. Στους 1.385 οικισμούς. Σε όλη τη χώρα. Ή μόνο στη Μακεδονία? Σε όλη τη Μακεδονία. Σε όλη τη Μακεδονία. Στις άλλες περιοχές είναι άλλα επικιστικά γραφεία. Παραδείγματος χάρη στην Θράκη είναι άλλα 7, στην Κρήτη είναι άλλα 4 και 14 στην υπόλοιπη Ελλάδα, σύνολο 40 επικιστικά γραφεία, τα οποία πέτυχαν ένα τιτάνιο έργο, κύριε Λουκά. Πραγματικά ένα τιτάνιο έργο. Σε τι οικονομική κατάσταση ήταν οι πρόσφυγες? Σε άθλια οικονομική κατάσταση.
και είναι τα απομεινάρια της γενοκτονίας η πρόσφυγες αυτή. Τα απομεινάρια της γενοκτονίας. Δηλαδή όταν έχουμε 353.000 από τον Πόντο θύματα και σε σύνολο του ανατολικού, όλης του ελληνισμού της Ανατολής πάνω από 1 εκατομμύριο, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση ήρθαν αυτοί με την ψυχή στο στόμα. Και ωστόσο ήρθαν εδώ και μπόρεσαν να ορθοποδήσουν. Το μορφωτικό τους επίπεδο. Το μορφωτικό επίπεδο δεν θα έλεγα ότι ήταν γενικά υψηλό, αλλά στην τραπεζούντα, στα μεγάλα αστικά κέντρα υπήρχαν σχολεία όπως το φροντιστήριο τραπεζούντας κτλ. Εκεί ναι. Σχολεία υπήρχαν σε όλα τα χωριά, αλλά η συμμετοχή στην μάθηση των γυναικών ήταν ανύπαρκτη και των παιδιών καταβούληση. Mm-hmm. Καταβούληση. Και μάλιστα στο θέμα της γυναικείας παιδείας, οι γυναίκες που ήρθαν από την Ανατολή είχαν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο από ό,τι οι δικές μας εδώ, mm-hmm. οι ντόπιες γυναίκες. Λοιπόν, πώς τους υποδέχτηκαν οι ντόπιοι? Λοιπόν, αυτά που λένε ότι δεν τους υποδέχτηκαν, υπήρχε πρόβλημα στην υποδοχή. Ναι. Υπήρχε πρόβλημα μονάχα εκεί όπου δεν εφαρμόζονταν οι κανονισμοί. Δηλαδή, οι περιουσίες των μουσουλμάνων έπρεπε να δοθούν σε πρόσφυγες. Και εδώ τύχαινε καμιά φορά να δίνονται και σε ντόπιους. Εκεί υπήρχε πρόβλημα ρήξης μεταξύ εντοπίων και προσφύγων. Δεν υπήρχε δηλαδή πρόβλημα υπάρχοντος το ενός, δεν μπορεί να συνυπάρχει το άλλο, mm-hmm. ο άλλος. Εκεί όπου δεν εφαρμόζονταν οι κανόνες αυτοί, εκεί υπήρχε πρόβλημα και δικαιολογημένα υπήρχε πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη το 24 στην περιοχή της πρώτης της πατήρας του Καραμελή είχαμε ματιές συγκρούσεις. Από αυτά τα λόγια, από αυτόν τον λόγο. Μεταξύ ντόπιων και προσφύγων. Μεταξύ ντόπιων και προσφύγων. Ματιές συγκρούσεις. Επειδή τρεις ημέρες και επειδή τρεις ημέρες το κοινοβούλιο ασχολούνται με αυτό το θέμα. Με αυτό το θέμα. Αλλά γενικά θέλω να πιστεύω, όχι θέλω να πιστεύω, διαπίστωσα από την έρευνα που έκανα ότι άνοιξαν την αγκαλιά τους όλες οι περιοχές και αγκάλιασαν τους ξεριζωμένους πρόσφυγες εξ Ανατολών. Και πώς προχωράτε στο βιβλίο σας? Λοιπόν, να πούμε καταρχήν αριθμητικά την ανθρωπογεωγραφία των προσφύγων. Πού πήγαν περισσότερο? Στην Κεντρική Μακεδονία πήγε από τις 450.000 αγρότες πρόσφυγες το 47% και από τις 170.000 αστούς πρόσφυγες το 70%. Mm-hmm. Κεντρική Μακεδονία που είχε το λιμάνι, που είχε τις παιδιάδες στις έφορες. Στην Ανατολική Μακεδονία το 36% και το 29% από το σύνολο των 450.000 αγροτών και 170.000 αστών. Mm-hmm. Και πολύ λίγοι στη Δυτική Μακεδονία το 17% αγρότες και το 1,34% οι αστεί. Πρόσφυγες, η ανθρωπογεωγραφία. Και στην Κεντρική Μακεδονία πήγαν περισσότεροι διότι υπήρχε καλύτερη οργάνωση. Παραδείγματος χάρη, οι πρόσφυγες όλοι ήταν οργανωμένοι είτε με βάση την πατρίδα την καταγωγής, είτε με βάση τον αστικό συνοικισμό. Η Θεσσαλονίκη είχε 50 αστικούς συνοικισμούς οι οποίοι έχουν εμφυλοχωρήσει μεταγενέστερα στους περιφερειακούς δήμους. Δήμους Καλαμαριάς και τα λοιπά. Έτσι. Mm-hmm. 50 οικισμούς. Λοιπόν, έχουμε για πρώτη φορά, έχω βρει εκεί στο Ιστορικό Αρχείο της Μακεδονίας αυτούς τους συλλόγους με βάση την καταγωγή και με βάση την κατάσταση, αλλά η σημασία αυτών των συλλόγων είναι ότι επιτάχυναν τις διαδικασίες αποκατάστασης των προσφύγων. Οι οποίες διαδικασίες ήταν για μένα τους αγρότες πρόσφυγες ένας κλήρος και ένα σπίτι, για δε τους αστούς μόνο ένα σπίτι, mm-hmm. όχι εργασία. Μόνο ένα σπίτι. Οι σύλλογοι ήταν των προσφύγων. Οι σύλλογοι εντωμεταξύ δούλεψαν και ως κέντρα, εργατικά κέντρα. Δηλαδή σε αυτούς δηλώνονταν πόσους εργάτες ήθελε μια επιχείρηση και από αυτούς πληροφορούνταν οι αστεί πρόσφυγες που υπήρχε δουλειά για να πάνε να δουλέψουν. Πάντως έπαιξε ρόλο αυτό, ήταν κίνητρο. Και θέλω να πω ότι
ήταν μεγάλη η συμβολή του Μητροπολίτη Γενάδιου σε αυτήν την περίοδο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο οποίος με τον πρώτο ίδρυσε μια επιτροπή, την Ιερά Επιτροπή, που θα ανελάμβανε όλο το βάρος της αποκατάστασης. Ίδρυσε το νοσοκομείο Μέλισσα, ίδρυσε ορφανοτροφία. Το 1926 πήγε στην Αμερική, έκανε εράνους για τους πρόσφυγες. Ίδρυσε το προσφυγικό νοσοκομείο, το σημερινό Γεννηματά, και ίδρυσε προσφυγικά νοσηλευτικά ιδρύματα μέσα στο Θεαγένιο και μέσα στο Ρωσικό νοσοκομείο. Και ειδική μέρημνα για τα ορφανά Ποντιόπουλα και Αρμενόπουλα. Μεγάλο το κοινωνικό του έργο και επίσης πραγματοποίησε ιεραρχικούς ιεραρχικές τελετουργίες, μνημόσυνα. Ναι, ναι. Πείτε το. Για τα θύματα της Ανατολής. Στις 21 Σεπτεμβρίου 24 στην Αγία Σοφία το Παμπόντιο Μνημόσυνων, στο οποίο μίλησε και ο Ιωασονίδης. Στις 13 Μαΐου 29 έχουμε πανηγυρική λειτουργία των Ρεδεστινών, διότι κατάφεραν να φέρουν εδώ την Παναγία τη Ρευματοκράτηρα, μια ιστορική... Ρευματοκρατόρισα. Έτσι, μια ιστορική εικόνα. Επίσης στην Αγία Σοφία 8 Σεπτεμβρίου 29 πάμε μικρασιατικό μνημόσυνο, στο οποίο συμμετέχουν οι Μητροπολίτες από όλη τη Μακεδονία, Λούκα. Από όλη τη Μακεδονία. Ήταν πανιεραρχικά μνημόσυνα. Και 22 Σεπτεμβρίου του 29 στην Αγία Σοφία, επίσης παμποντιακό μνημόσυνο για τα θύματα. Πώς ήταν η ζωή των πρώτων προσφύγων? Πολύ δύσκολη, πολύ σκληρή, σε παράγκες. Οπωσδήποτε αυτοί που βρήκαν τα σπίτια ήταν καλύτερα. Εκείνοι που είχαν ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν οι αστεί πρόσφυγες, για τους οποίους δεν έφτασε η μέρημνα της Επιτροπής, ήταν να αποκαταστήσει, κατάφερε δηλαδή να αποκαταστήσει ένα μέγεθος 125.000 οικογενειών. Μόνο. Υπήρχαν και άλλοι περισσότεροι, οι οποίοι αποκαταστάθηκαν με χορήγηση οικοπαίδων. Και με χορήγηση... Τι δουλειές κάνανε οι πρόσφυγες, τα πάντα? Ανάλογα με την... υπήρχαν ανακοινώσεις. Όσοι είναι κτίστες, γουναράδες, όσοι είναι κτίστες, όσοι είναι γουναράδες και τα λοιπά. Για τις γυναίκες ήταν οι τάπητες. Πλέξιμο, κέντημα. Όχι, το υφαντουργείο. Υφαντουργία. Η υφαντουργία ήταν οικοτεχνία, αλλά με τους πρόσφυγες έγινε βιομηχανία. Και κατάφερε αυτή η βιομηχανία της ταπιτουργίας να παρακάγει από το 26 μέχρι το 29 τάπητες 600.000 τετραγωνικών μέτρων και έσωσαν την Ελλάδα, γιατί αυτά πέρασαν στο εισαγωγικό εμπόριο σε εκείνη την κρίση, τη μεγάλη κρίση του 29 με 30 που είχε όλη η ανθρωπότητα, ακόμη και η Αμερική βέβαια, με αυτή την εξαγωγή των ταπίτων. Ιστορικοί σύλλογοι που βοήθησαν τους πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη, κύριε Πελαγίδη? Όλοι οι σύλλογοι. Δηλαδή, ακόμη και ο Σύλλογος των Καστοριανών Θεσσαλονίκης, βρήκα ότι συνέβαλε σε αυτή την επιτροπή που είπα. Εκεί έδιναν τα χρήματα οι σύλλογοι αυτοί. Ακόμη και ο Σύλλογος των Μουσουλμάνων Θεσσαλονίκης συμμετείχε σε αυτή την επιτροπή και σε αυτόν τον αγώνα. Και των Εβραίων Θεσσαλονίκης. Και πρέπει να πούμε ότι αναπτύχθηκαν τόσο καλά στην Θεσσαλονίκη οι πρόσφυγες, ώστε έχουν υποσκελίσει ή εκτοπίσει από το εμπόριο τους Εβραίους εμπόρους. 60.000 ήταν οι Εβραίοι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και τους έχουν εκτοπίσει ιδιαίτερα στην εμπορία των υφασμάτων, στην εμπορία της ξυλίας, στην εμπορία των ιαλικών και στην εμπορία των μεταλλικών επίπλων. Θα θυμόμαστε όλοι οι μεγάλοι το περίφημο κατάστημα του Τσαούσογλου στη συμβουλή των οδών Βενιζέλου και Εγνατίας. Ένα μεγάλο κατάστημα. Το οποίο μεγαλύτερο των Βαλκανίων κατάστημα
μεταλλικών επίπλων. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα πούμε πολλά περισσότερα για τους πρόσφυγες και για την πρόοδο, την πολιτιστική ανάπλαση της Μακεδονίας, την οικονομική ανάπτυξη. Έτσι. Και τελικά την εσωτερική ταυτότητα της προσφυγικής αποκατάστασης. Έτσι. Ευστάθιος Πελαγίδης, Μακεδονία, κυβωτός των ξεριζωμένων Ελλήνων, 1913-1930, οι 1385 προσφυγικοί οικισμοί και η καταγωγή των προσφύγων κατά περιοχές και χώρες προέλευσης, σελίδες 605, εκδόσεις Σταμούλη και Χαρπαντίδη. Μιλήσαμε, κύριε Πελαγίδη, στο πρώτο μέρος για το πώς ήρθανε, έτσι, ποια προβλήματα αντιμετωπίσανε, πολύ ωραία, ποιοι ιστορικοί σύλλογοι πρωταγωνίστησαν στην αποκατάστασή τους και τώρα να πάμε στο δεύτερο μέρος του βιβλίου σας που έχει τον τίτλο «Μακεδονία, η πορεία προς τη δόξα». Η πορεία προς τη δόξα. Γιατί το ονομάζετε έτσι? Πολύ ωραία, διότι συνέβαλαν και η Επιτροπή δηλαδή αποκατάσταση προσφύγων, αλλά και ήδη οι πρόσφυγες στην αποκατάσταση και οι ντόπιοι. Ναι. Πώς, δόπι. Με ποιον τρόπο? Λοιπόν, συνεργαζόμενοι στις ίδιες υπηρεσίες. Στις ίδιες εταιρείες ήταν πρόσφυγες και ντόπιοι μαζί. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι έγινε μια μεγάλη αλλαγή, η μεγαλύτερη κοινωνική επανάσταση, η κατάργηση του τσιφλικιού, της τσιφλικικής οικονομίας. Και των τσιφλικάδων. Των τσιφλικάδων. Επομένως. Έτσι. Η οικογενειακή λοιπόν γίνεται η επιχείρηση και επιχειρησιακή. Η οικονομία. Και έπειτα βλέπουμε μια αύξηση των καλλιεργουμένων εκτάσεων κατά 15 εκατομμύρια σέματα και δίνεται μεγάλη βαρύτητα στις καλλιέργειες στις βιομηχανικές, δηλαδή την αμπελουργία, την καπνοκαλλιέργεια, τη σιδηροτροφία, έτσι. Και δίνεται μεγάλη βαρύτητα στα μέσα καλλιέργειας, δηλαδή στα λιπάσματα και στη μηχανική καλλιέργεια. Και έχει μεγάλη σημασία επίσης και αυτό που είπαμε προτέτερα, η ταπειτουργία από οικοτεχνία γίνεται βιομηχανία. Και έχουμε αύξηση του εθνικού εισοδήματος από το 23 έως το 28, τα 16 δισεκατομμύρια εθνικό εισόδημα του 23 ανεβαίνουν σε 26 δισεκατομμύρια το 28 μέσα σε 5 χρόνια. Σε 26 δισεκατομμύρια, δηλαδή 34%. Και να δούμε τώρα την αύξηση αυτό γενικά στην Ελλάδα. Στην Θεσσαλονίκη τώρα. Ναι. Τρομερή άνοδος. Στη Θεσσαλονίκη. Την αύξηση της αγροτικής οικονομίας. Καλλιεργημένα θέματα. Καλλιεργημένα θέματα, το 24 3.313.000 ανεβαίνουν σε 5.012.000 51,3%. Οι σιτοκαλλιέργειες, θέματα, 1.034.500 ανεβαίνει σε 1.534.135,48%. Οι καπνοκαλλιέργειες τώρα, τα θέματα, 216.000 ανεβαίνουν σε 516.138%. Η παραγωγή σε μητρικούς στατήρες. Οι μητρικούς στατήρες είναι 44 σοκάδες. 216.000 το 24 ανεβαίνουν σε 516.000, δηλαδή αύξηση 138%. Συγγνώμη, αυτά είναι θέματα. Η παραγωγή σε μητρικούς στατήρες, 124.678, ανεβαίνουν σε 320.000 το 30, 157% η παραγωγή, επαναλαμβάνω, σε μητρικούς στατήρες. Και η αξία, 567.397.000 το 24, η αξία του καπνού, ανεβαίνει σε 992.059.000. Συμπερασματικά πείτε μας, μην 74%. Λοιπόν, απογειώνονται λοιπόν η αγροτική οικονομία και να δούμε τώρα ειδικά στη Θεσσαλονίκη
τι βιομηχανίες αναπτύσσονται. Οικοκυστήρια Μακεδονίας, ελαιουργία Θεσσαλονίκης, βιομηχανία Βάμβακος, Μήλοι Αγίου Γεωργίου, αεριοβιομηχανία Μιναήδη Φωτιάδη, Μακεδονικός Καλβάς Αδελφών Χαΐτρογλου, ορισμένα από αυτά υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Και πρέπει να πούμε ότι είπαμε ήδη ότι υποσκηρύζεται το εμπόριο των Εβραίων, αλλά πρέπει να πούμε ότι οι περισσότεροι εφοπλιστές ήταν οι πρόσφυγες και αυτοί ενίσχυαν την ναυτική εθνική, οικονομία. Βέβαια. Την εθνική οικονομία, ναι. Την εθνική οικονομία, ο Ωνάσης, ο Ευγενίδης, ο Καβουνίδης και ο Γιαννουλάτος ήταν μεγάλα ονόματα, διεύσαν και τα καράβια τους για να μεταφέρουν πληθυσμό από εκεί προς τα εδώ και από εδώ προς τα εκεί. Λοιπόν, και πρέπει να πούμε ότι με τους πρόσφυγες έχουμε ανανέωση, έχουμε λειτήσει πάρα πολύ καλά τον αστικό πολιτισμό της Τραπεζούντας. Οι περισσότεροι τραπεζούντες ήρθαν εδώ. Η Θεσσαλονίκη θεωρείται νέα τραπεζούντα. Και ανανεώθηκε γενικά η εικόνα της αγοράς. Παραδείγματος χάρη δεν έβλεπε κανείς πορτίτερα πριν από τους πρόσφυγες καταστήματα παπλωματάδικα, τα οποία παπλωματάδικα ήταν καλλιτεχνικά εργαστήρια. Δεν υπήρχαν πρωτήτερα. Αυτά τα μάθανε οι πρόσφυγες στην Κωνσταντινούπολη, έμαθαν την τέχνη και ήρθαν εδώ και έστησαν πάνω από 10 εντυπωσιακά πραγματικά καταστήματα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και επίσης έχουμε και εργοστάσια προσφυγικά του Πανίδη, του Χορομίδη, του Παπαδόπουλου, εργοστάσια. Δηλαδή, και έχουμε και κάτι άλλο πολύ εντυπωσιακό, κύριε Λούκα. Για πρώτη φορά η γυναίκα, η προσφυγίνα, η προσφυγοπούλα ανατρέπει το αταρακούνητο ανδροκρατικό καθεστώς της εμπορικής απασχόλησης, ανδροκρατικό, ανατρέπει και μπαίνει στην εμπορική, στον εμπορικό στίβο. Στο εμπόριο. Στο εμπόριο, για πρώτη φορά. Δηλαδή, έχω υπόψη μου την αγορά της Τραπεζούντας, εκεί δεν υπήρχε γυναίκα, εκεί υπήρχε φόβος. Αλλά εδώ οι προσφυγίνες άνοιξαν τον δρόμο στην κοινωνική απελευθέρωση της γυναίκας. Και έχω συγκεκριμένα ονόματα, τα οποία πρέπει να γραφτούν σε ιδιαίτερη στήλη, μαρμάρινη, και να στηθεί αυτή η στήλη σε κεντρικό σημείο της αγοράς. Διότι αν σήμερα έχουμε την πλήρη ισοτιμία ανδρών και γυναικών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον κρατικό φορέα, έτσι δεν είναι, mm-hmm. σε όλους τους τομείς, mm-hmm. αυτό το νήμα αυτής της ισοτιμίας κρατάει από αυτά τα ονόματα, τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά, έτσι, στον εμπορικό στίβο και ανατρέπουν, επαναλαμβάνουν, τον ανδροκρατικό καθεστώς. Στο εμπόριο. Το εμπορικό καθεστώς. Διότι πρωτήτερα η κοπέλα έπρεπε να βρει γαμπρό μέσω του αδελφού της, ενώ τώρα βρίσκει και έσοδα δικά της και το γαμπρό μόνη της. Λοιπόν, πολιτιστικά. Λοιπόν, πολιτιστικά θα λέγαμε ότι η έκδοση των περιοδικών εκείνη την περίοδο που ακόμη δεν ορθοπόδησαν οι άνθρωποι να κυκλοφορήσουν περιοδικά οι Μεν Θράκες στα Θρακικά, οι Δε Πόντι του Αρχαίου Πόντου, το 28 κυκλοφόρησαν και τα δύο περιοδικά τα οποία τιμήθηκαν και βραβεύτηκαν από μεγάλους οίκους, από διεθνείς οίκους. Και επίσης, σε 10 χρόνια αργότερα, είχαμε τα μικρασιατικά χρονικά. 10 χρόνια αργότερα. Τα μικρασιατικά χρονικά του 1938. Δηλαδή, ακόμη δεν μπόρεσαν να συνέλθουν από τον ξεριζωμό και πρόλαβαν να βγάλουν περιοδικά μεγάλης υψηλής ποιότητας. Τα οποία λειτουργούσαν ως γέφυρα μνήμης, ως γέφυρα μνήμης βέβαια, αλλά και ως παράγοντες πολιτιστικής ανάπλασης. Δεν είναι εύκολο να βγάλεις τέτοιο περιοδικό, που δεν υπήρχαν εδώ πέρα άλλα περιοδικά τέτοια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είχαμε το Μακεδονικό ημερολόγιο του Σφενδόνη βέβαια, ιστορικό περιοδικό της Θεσσαλονίκης. Ναι. Το Μακεδονικό ημερολόγιο του Νικολάου Σφενδόνη. Ναι. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι μεγάλη ήταν και η συμβολή του Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη από του Πόντιου, που ήταν
έμπορος της Μασαλία, της Γαλλίας, και αφιέρωσε όλη τη βιβλιοθήκη του, κάπου 700 βιβλία, στο νεοίδρυτο πανεπιστήμιο του Απιθή. Τα οποία αποτελούν μια μόνιμη παρακαταθήκη, μόνιμη διαχρονική παρακαταθήκη σε αυτό το ίδρυμα. Η δωρεά του Κωνσταντινίδη. Και επίσης πρέπει να τονίσουμε και τη συμβολή του Θεοφύλακτου, ο οποίος ίδρυσε την Εψινολέχη Θεσσαλονίκης, την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών. Ιατρός ήταν. Ήταν γιατρός, βέβαια. Ήταν, η Άννα Θεοφυλάκτου. Ήταν και διοικητής. Η Άννα Θεοφυλάκτου. Η Άννα Θεοφυλάκτου ήταν κόρη δική του. Κόρη δική του και συνεχίζει την παράδοσή του. Με φοβερό αρχείο, ε. Βέβαια, φοβερό αρχείο. Όσοι γράφουμε για τον Πόντο, παίρνουμε από το αρχείο αυτό στοιχεία πρωταρχικά, ιστορικά, από το αρχείο της Άννας. Όσοι ασχολούμαστε με τα ποντιακά θέματα. Πείτε μας και για τη Μέρημνα Ποντίων Κυριών. Το ίδιο ακριβώς, πολύ σημαντικό το έργο της Μέρημνας. Είναι το αρχαιότερο σωματείο. Ιδρύθηκε το 1904. Ναι, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και επανιδρύθηκε εδώ γύρω στο 1924. Και συνεχίζει απασχολούντας στο εργαστήριό της πάρα πολλές κοπέλες προσφυγοπούλες. Προσφυγοπούλες. Με ένα ωραιότατο μουσείο μεγάλη στο κέντρο της πόλης. Της και στην περίοδο της, με τη Διαμαντίδιο Στέγη. Και στην κατοχή βοήθησε πολύ κόσμο. Και στον Εμφύλιο πόλεμο είχε κατέβασε παιδιά από την επαρχία για να μην παραδοθούν στον ορφανοτροφείο. Για να μην οδηγηθούν στο παραπέτασμα. Μάλιστα. Τα κατέβασε και ήδη σε ορφανοτροφείο εδώ στο γραφείο της, που είναι στη Βασιλική Σόλγας. Ειδικό ορφανοτροφείο. Όπου είναι από και προσφυγόπουλα από την επαρχία, από την Φλόρινα, από την Καστοριά κτλ. Βέβαια. Λοιπόν, βέβαια. Και το να δούμε τώρα τις πολιτιστικές διαφοροποιήσεις. Ναι. Λοιπόν, οι αυστοί πρόσφυγες γενικά στην Ελλάδα, 26,6% το 20, 31,1% το 28. Οι ημιαστοί το 9,7%, 14,5%. Και οι αγρότες αυξάνονται, αυτό το 63% μειώνεται και γίνεται 54%. Η Θεσσαλονίκη των 170.320 κατοίκων ανεβαίνει σε 251.000, 47% αύξηση. Η Καβάλα 118%. Οι Σέρες 104%, η Δράμα 92% και η Φλόρινα 32%. Και να δούμε τώρα γενικά με την αναχώρηση των Τούρκων και Βουλγάρων ποια είναι η αύξηση του πληθυσμού της Μακεδονίας. Οι οποίοι φύγανε, όπως είπατε, με τη βοήθεια του ελληνικού κράτους. Βέβαια, βέβαια. Με τη βοήθεια του ελληνικού κράτους, με όλα τα καλούδια τους και όλες τις ανέσεις τους. Και όχι βίαιος. Ναι, δηλαδή και με τη βαλίτσα του, θα έλεγα. Υπήρχε βέβαια περίπτωση οι πρόσφυγες, οι Έλληνες, κάποια στιγμή να επιστρέψουν στη Μικρά Ασία ή στον Πόντο. Υπήρχε ποτέ τέτοιο ενδεχόμενο? Θα το δεχόντουσαν ποτέ οι Τούρκοι? Προσέξτε. Στη σύμβαση της Λοζάνης, που ήταν ο Βενιζέλος παρόν, και ο Ινωνού από την πλευρά της Τουρκίας, έτσι, η Ελλάδα ήταν ένα εκτεταμένο προσφυγικό τοπίο. Ένα εκτεταμένο προσφυγικό τοπίο. Το 23 δηλαδή. Το 23. Όταν ήρθε η ώρα να μιλήσουν για αυτόν τον κόσμο, διότι το θέμα της ανταλλαγής δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε θέμα ανταλλαγής. Όταν ήρθε η ώρα λοιπόν να προτείνει στον Νονού ο Βενιζέλος, θα πάρετε τους συμπολίτες σας, διότι ήταν πολίτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Τουρκίας. Θα τους πάρετε πίσω, η Ελλάδα είναι γεμάτη από αυτούς. Λοιπόν, και ο Νονού ήταν κάθετος. Σε καμιά περίπτωση δεν θα γυρίσει κανένας. Δεν θα δεχθούμε κανέναν από αυτούς. Και οι λίγοι που έμειναν εκεί πρέπει να φύγουν. Και αυτή η τακτική ακολουθείται μέχρι και σήμερα. Και τότε ο Βενιζέλος πρότεινε
αφού δεν θέλετε να πάρετε πίσω τους δικούς σας πολίτες, συμπολίτες ήταν, Έλληνες μεν, αλλά από το 1910 που ψηφίστηκε το Σύνταγμα της Τουρκίας, ήταν Τούρκοι πολίτες και προστατεύονταν κιόλας στον τουρκικό στρατό. Λοιπόν, και είχαμε τα εργατικά τάγματα κτλ. Λοιπόν, από τότε, και δεν αρνείται λοιπόν να γυρίσουν πίσω οι Έλληνες που ήταν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες, και βέβαια οι πρόσφυγες έκαναν επανάσταση στην ανταλλαγή. Όταν άκουσαν ότι θα γίνει ανταλλαγή, που πρότεινε ο Βενιζέλος, αφού δεν θέλετε να πάρετε αυτούς, θα δεχθείτε να γίνει ανταλλαγή, να πάρετε τους δικούς σας τους μουσουλμάνους και να πάρουμε εμείς, ήδη τους έχουμε εδώ, και τα υπόλοιπα ρεύματα που παραμένουν εκεί. Να πάρετε τους μουσουλμάνους που έχουμε εμείς εδώ. Και έτσι γίνεται η ανταλλαγή και επαναστάτησαν οι πρόσφυγες οι οποίοι ζούσαν με το όνειρο να γυρίσουν πίσω. Απαντώ στο ερώτημα αυτό που... Ζούσαν με το ερώτημα να γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους. Επαναστάτησαν με μαχητικά συλλαλητήρια. Μαχητικά συλλαλητήρια. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες, στην Κοζάνη, στη Δράμα, στην Καβάλα κτλ. Στην Αθήνα. Να γυρίσουμε πίσω, να μην χαθεί πολιτισμός 3.000 χρόνων. Στα κείμενα τα οποία έστειλαν στους ξένους πρεσβευτές. Ωστόσο οι Τούρκοι ήταν ανέχοντοι και έγινε ανταλλαγή. Γιατί θέλαν την εκαθάριση. Γιατί θέλαν την εκαθάριση. Δεν θέλαν χριστιανικούς πληθυσμούς. Και τελικά, κυριολογικά, εγώ διαπίστωσα ότι και η γενοκτονία έγινε. Μα γι' αυτό το λόγο έγινε. Όχι για θρησκευτικούς λόγους, αλλά διότι οι Έλληνες ήταν πρόκληση με τον πολιτισμό τους εκεί. Και με τα παλάκια τους. Με τα εργοστάσια τους. Ο Χόρτον, ξέρετε τι λέει για την Σμύρνη. Από τα 391 εργοστάσια της περιοχής Σμύρνης, τα 344 είναι ελληνικά και μόνο 15 τουρκικά. Το καταλαβαίνεις τώρα. Πρόκληση να ξυπνάει η Τουρκάλα από το καλύβι της. Το καλύβι ήταν υποδιάλυση. Ο ίδιος ο Χόρτον λέει ότι τα τουρκικά σπίτια της Σμύρνης ήταν ένα συλλοθήλευμα από ετοιμόρροπες καλύβες. Από ετοιμόρροπες καλύβες. Άρα λοιπόν έπρεπε να φύγει η πρόκληση. Και η πρόκληση όχι μόνο στα ζωντανά, αλλά και στα κτίσματα. Η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού έχει αυτό το καινούργιο. Θα το πω μεθαύριο σε ειδική ομιλία που έχω. Ότι είναι για γενοκτονία των κτισμάτων. Να φύγουν όλα ό,τι θυμίζει ελληνισμό. Και τα σπίτια, και οι αχυρώνες και οι αποθήκες και οι μάντρες και τα πάντα. Νομίζω ότι αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αυτό συνεχίζεται. Διάβαζα ένα δημοσίευμα Τούρκων αρχαιολόγων που εξαφανίζουν κάθε τι ελληνικό στην Ιεράπολη, αρχαία πόλη της Φρυγίας. Ό,τι ελληνικό βρίσκουν το εξαφανίζουν. Έτσι. Μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Μήπως το ίδιο δεν κάνουν στην κατεχόμενη Κύπρο. Δεν ακριβώς. Εξαφανίζουν ακριβώς. Κάθε τι το κυπριακό, το ελληνικό. Από επιγραφές μέχρι θησαυρούς. Απίστευτους. Τίποτε ελληνικό από το βαθύ παρελθόν. Λοιπόν, και πώς κλείνεται αυτή τη μελέτη. Λοιπόν, και την κλείνουμε την εθνολογική εικόνα, Λουκά. Η εθνολογική εικόνα της Μακεδονίας με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Λοιπόν, το 12 οι Έλληνες, οι ελληνόφωνοι και οι σλαβόφωνοι είναι το 52,5%. Ελληνόφωνοι είναι 513.000. Μιλάμε για τη Μακεδονία. Για τη Μακεδονία. Σλαβόφωνοι 119.000 και το τονίζω και το πιστεύω. Αυτό που έλεγαν οι πρόσφυγες οι Μακεδόνες τότε, όταν η εφημερίδα Χρόνος των Παρισίων έγραψε συγγνώμη, ότι στη Μακεδονία παρατηρείται ένα φαινόμενο σαλάτας των γλωσσών και σαλάτας των εθνοτήτων. Τους στέλνουν μια επιστολή 3.000 Έλληνες, ελληνόφωνοι, σλαβόφωνοι, αλβανιτόφωνοι, βλαχόφωνοι κτλ. 3.000 και του λένε λαλούμεν ελληνιστή, λαλούμεν βουλγαριστή, λαλούμεν βλαχιστή, λαλούμεν αλβανιστή, τα αλβανίτικα. Λοιπόν,
αλλού δεν ήταν εσμέν άπαντες Έλληνες. Ουδέν ήταν σημαίνει είμαστε Έλληνες όχι λιγότερο από εκείνους που μιλούν ελληνικά, εξίσου. Και Έλληνες εσώμεθα εσαΐ, διότι αυτή είναι η βούληση Σιμών. Γι' αυτό το λέω εδώ, οι Σλαβόφωνοι 119.000. Με ελληνική συνείδηση. Με ελληνική συνείδηση και το γεγονός ότι έφυγαν μόνο 40.000 από εδώ με την προαιρετική ανταλλαγή και αυτό γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει. Η λεγόμενη προαιρετική ανταλλαγή, μην νομίζετε, ήταν υποχρεωτική. Η αστυνομία πήρε εντολή να τους διώξει και μόνο που μιλούν σλαβικά. Και έφυγαν πολλοί με αυτόν τον τόπο, με αυτόν τον λόγο. Αλλιώς δεν θα έφευγαν ούτε το 10%. Λοιπόν, οι μουσουλμάνοι το 12 είναι 475.000 στη Μακεδονία, 39%. Οι διάφοροι είναι οι Εβραίοι και οι Αθήγανοι, 98.000. Πληθυσμός 1.205.000. Το 26 που έγινε η ανταλλαγή, οι ελληνόφωνοι ανεβαίνουν σε 1.341.000 με τους Έλληνες που ήρθαν από εκεί και οι σλαβόφωνοι, οι 119.000, έτσι, αφού έφυγαν, όπως είπαμε, γύρω στις 40.000, κατεβαίνουν σε 77.000. Μάλιστα. 93%, 94% το ελληνικό στοιχείο. Οι μουσουλμάνοι τώρα εδώ είναι οι Αλβανοί, δεν είναι οι Τούρκοι. 2.000, έτσι, και οι διάφοροι Εβραίοι και τα λοιπά είναι τα μικρή. Κύριε Πελαγίδη, σύνολο κλείνοντας, λοιπόν, 1.511, 25% αύξηση. Κλείνοντας, τι υπήρξε για τη Μακεδονία ο προσφυγικός ελληνισμός. Τι υπήρξαν για τη Μακεδονία οι πρόσφυγες. Ευλογία Θεού, θα έλεγα. Ευλογία Θεού. Η παρουσία των προσφύγων εδώ και η συνύπαρξη και η συνεργασία με τους ντόπιους οδήγησε την Μακεδονία σε πολύ υψηλά επίπεδα οικονομικά και πολιτιστικά. Και οικονομικά και πολιτιστικά. Και σε καμιά περίπτωση δεν θα συμμεριστούμε αυτό που γίνεται στα Σκόπια που οργάνωσαν συλλαλητήρια, μαχητικά συλλαλητήρια, να φύγουν οι πρόσφυγες από τη Μακεδονία. Και να λάβουμε υπόψη τούτο, ότι δεν τους εγκατέστησε τους Μακεδόνες εδώ η ελληνική πολιτεία. Ήρθαν μόνοι τους εδώ, διότι υπήρχαν πολιτιστικές και πνευματικές ανταλλαγές και επικοινωνίες από ό,τι είδα εγώ στα περιοδικά και της Μακεδονίας και της Μικράς Ασίας, είχαν επικοινωνία μεταξύ τους. Δηλαδή φρόντιζε ο ένας τον άλλο. Άρα λοιπόν ήρθαν στη μητέρα πατρίδα. Μάλιστα. Μόνοι τους έκαναν την επιλογή και ήρθαν στη Μακεδονία. Κύριε Πελαγίδη, Μακεδονία κυβωτός των ξεριζωμένων Ελλήνων. Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο αυτό? Σε όλους. Σε όλους. Πρόσφυγες και μη. Βέβαια. Σε όλους. Και όχι μόνο στους Μακεδόνες και στην Νότια Ελλάδα. Βέβαια. Γνωρίζοντας την προσφυγιά, γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Την ιστορία Ακριβώς. μας. Τον τόπο μας. Και να δίνουν σημασία περισσότερο, περισσότερη σημασία και να μας υπολογίζουν περισσότερο οι Νότιοι. Οι Νότιοι πρέπει να μας δίνουν μεγαλύτερη σημασία και μεγαλύτερη βαρύτητα στη Μακεδονία. Μάλιστα. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση της εξαιρετικής μελέτης σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.